Ένας φίλος μου που είχε ζήσει με Εγγλέζους αξιωματικούς στις Ινδίες, μου διγάτε. Καθόμασταν μερικοί νεαροί Εγγλέζοι αξιωματικοί κι εγώ, στην ταράτσα κάποιου Ινδιάνικου ρεστοράν, σε ένα χωριό πάνω από μια μικροσκοπική γυμνούλα. Ήταν μεσημέρι, έχει ο ήλιος, η γυμνούλα ήταν στρωμένη με κροκόδιλους, ο ένας κοιτά στον άλλο που νίσταζαν αρκωμένοι στο λιοπύρι. Κάπου-κάπου άνοιγαν τις μακρουλές μασέλες, τους χαζομουριούνταν και γυάλιζαν κάτασπρα τα μυτερά δόντια τους. Είχαμε τύχει κάπως ο ίσχυ, είχαμε έρθει στο κέφι. Άξαφνα ένας είπε, ποιος μπορεί να πηδήξει από ράχη σε ράχη απάνω από τους κροκόδιλους και να περάσει στον αντικρινό όχτο. Εγώ, είπε ήσυχα ένας ανθιπολογός, και κατέβηκε τις σκάλες. Η αναγνωή μου σταμάτησε. «Μην τον αφήσουμε», φώναξαν ήσυχος, «μην τον αφήσουμε να κάνει αυτή την τρέλα. Δεν κινδυνεύει». «Φυσικά κινδυνεύει», μου αποκρίθηκαν οι αξιωματικοί και γιώμωσαν τα ποτήρια τους. Ο νεαρός Εγγλέζος είχε πια φτάσει στη λιμνούλα. Σήκωσε το κεφάλι, μας κοίταξε, κούνησε το χέρι σαν να μας αποχαιρετούσε και μόνο μιας πήδηξε στη ράχη του πρώτου κροκόδιλου. Σαν χορευτή, σαν άλαφρα, από ράχη σε ράχη, πατώντας τους κροκόδιλους, τεινάχτηκε στον απέναντι όχτο. «Μπράβο», του φώναξαν οι συνάδελφοί του. «Ξαναγύρισε τώρα πίσω». Ξαναγύρισε ο νέος, πατώντας ελαφριά και πάλι, και σίγουρα τους κροκόδιλους, ανέβηκε τις σκάλες του ρεστοράν και κάθισε ήσυχα στη θέση του. Του γιώμισαν ξέχυλα το ποτήρι του ουίσκι. «Πιες, να πάει καρδιά στο τόπο της», του είπαν γελώντας. Κι άλλαξαν κουβέντα. Ο φίλος μου πρόσθεσε. Ο νέος αυτός, σίγουρα, όταν γύρισε από τη σκηνοβασία του απάνω από τους κροκόδιλους, δεν ήταν πια ο ίδιος. Είχε κάνει μια γενναία πράξη, είχε κινδυνέψει, έτσι, για να παίξει τη ζωή του. Είχε δοκιμάσει τη δύναμή του και βγήκε κερδεμένος. Η ψυχή του είχε ψωθεί ένα μέτρο απάνω από το επίπεδο όπου βρίσκονταν πριν να καταπιαστεί τον άθλο. Όταν ύστερα από λίγες μέρες διηγήθηκα τον άθλο αυτό σε ένα καθηγητή Εγγλέζο, αυτός χαμογέλασε. «Ξέρετε», μου είπε, «γιατί μπορούν οι Εγγλέζοι και κάνουν τέτοιους άθλους».
Γιατί πιο πάνω από τη ζωή έχουν τοποθετήσει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αποκρίθηκα. Όχι. Κάνουν τέτοιους άθλους γιατί δεν έχουν φαντασία. Η ψυχή τους είναι σαν ένα τσαλένιο ελαττήριο. Υπακούν μόνο μια στην ορμή τους, τεινάζονται χωρίς να κάθονται να ξεψαχνίζουν και να αναλύουν με τη φαντασία τον κίνδυνο. Πέφτουν πάνω του, ακολουθώντας τυφλά και άσφαλτα το ένστικτό τους, που έτυχε να είναι πάλι καρίσιο. Είχε δίκιο ο μεγάλος μας κατακτητής της Νότιας Αφρικής, ο Σέσιλ Ρόντς. Αυτός αποκάλυψε το μυστικό. Ποιο μυστικό? Τι είπε? «Ο κόσμος ανήκει στους Εγγλέζους», είπε, «γιατί δεν έχουν φαντασία». Ευχαριστούμε την κυρία Κουτρουβάκη, την κυρία Ιλίκια. Θα προχωρήσουμε